Το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων κορονοϊού και ιώσεων στη χώρα μας, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η κατάσταση ήδη χαρακτηρίζεται πολύ δύσκολη, καθώς η θετικότητα στη γρίπη φέτος ξεπέρασε το 40%. Το κύμα κορονοϊού και γρίπης οδηγεί όλο και περισσότερους στα νοσοκομεία. Θα περάσουμε όλα. Γρήπη, κορονοϊό, τα πάντα. Οι θάνατοι ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού έφτασαν τους 93, ενώ οι διασωληνωμένοι τους 78 και οι εισαγωγές τις 1.679. Παράλληλα καταγράφηκαν 2 απώλειες από γρήπη και 14 σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε εντατική. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ειδικά στα σχολεία και προσπαθούμε για το καλύτερο όσο μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Η ανησυχία είναι μεγάλη καθώς αρκετοί ταλαιπωρούνται για μέρες, ακόμα και για εβδομάδες, καθώς η μία λίμωξη διαδέχεται την άλλη. Είναι πάρα πολλά άρρωστα. Πάρα πολύ υπάρχει ο RSV πλέον, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός. Τον τελευταίο καιρό έχουμε δει άνθρωποι να έχουν COVID ή γρήπη και καθώς το νοσοποιητικό έχει πέσει τελείως, να κολλάνε ή γρήπη πάλι COVID. Δηλαδή είναι 1-1,5 μήνα στο κρεβάτι. Στη μάχη για τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού αναμένεται να μπουν και τα 10.500 φαρμακεία όλης της χώρας εφόσον ξεπεραστούν τεχνικά θέματα. Είναι πιο εύκολο παρά να τρέχει στα νοσοκομεία. Κερδίζουν οι πολίτες διότι είναι σαφώς καλύτερη και ευκολότερη και πιο ισότιμη πρόσβαση από τα 10.000 φαρμακεία από κάποια λίγα εμβολιαστικά κέντρα. Έως σήμερα έχουν γίνει 210.000 εμβολιασμοί με το νέο επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ενώ έχουν προγραμματιστεί άλλοι 60.000. Πρώτα θα κορυφωθεί ο κορονοϊός, πιστεύω, εντός Ιανουαρίου, ενώ η γρήπη πιστεύω ότι θα κορυφωθεί προς το τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Στη διαγραφή των προστήμων στους ανεμβολίαστους ηλικιωμένους αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Η πανδημία έχει λήξει από τον Μάιο σε παγκόσμιο επίπεδο και πρέπει οι πολίτες, όπως γίνεται με το εμβόλιο της γρίπης και αυτό και άλλα εμβόλια, να ενταχθεί στον ετήσιο, αν θέλετε, εμβολιασμό. Η θετικότητα στη γρίπη, που φέτος έχει πιο βαριά συμπτώματα, έχει φτάσει στο 40%.